Καλημέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας υποδεχόμαστε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου, προκειμένου να ακούσω τα μηνύματα τα οποία φέρνετε από τους μικρούς ορεινούς μας δήμους. Βέβαια, σας αποκαλούμε μικρούς λόγω μεγέθους και πληθυσμού, αλλά είστε πάρα πολύ μεγάλοι, αν σκεφτεί κανείς την σημασία σας στην κοινωνική συνοχή και φυσικά στην αναζωογόνηση της περιφέρειας. Πριν εκλεγώ Πρωθυπουργός, είχα διατυπώσει την άποψη ότι η χώρα μας πρέπει να έχει μία στρατηγική για την ορεινή Ήπεθρο, η οποία φυσικά θα εδράζεται και θα έχει κύριο πυλώνα συνεργασίας τους εκπροσώπους των ορεινών μας δήμων. Και ο σκοπός της σημερινής συνάντησης είναι περισσότερο να ακούσω τους δικούς σας προβληματισμούς, τις δικές σας ανησυχίες. Γι' αυτό και έχουμε εδώ πέρα μια σημαντική εκπροσώπηση από το Υπουργικό Συμβούλιο και να μπορέσουμε να χαρτογραφήσουμε μια πορεία μιας πιο σταθερής συνεργασίας, η οποία θα μπορέσει να μετατρέψει ενδεχόμενα μειονεκτήματα της ορεινής Ελλάδος σε συγκριτικά μας πλεονεκτήματα. Θα έχει την ευκαιρία στη συνέχεια να μιλήσει και ο Στέλιος ο Πέτσας και να σας παρουσιάσει σε μεγαλύτερη ανάλυση τα έργα τα οποία δρομολογούνται. Προφανώς ο καθένας από εσάς γνωρίζει τα δικά του, αλλά ίσως δεν γνωρίζετε όλη την έκταση των έργων που δρομολογούνται στην ορεινή Ελλάδα μέσα από το πρόγραμμα Τρίτσης. Είναι πολύ σημαντικές παρεμβάσεις, όπως τουλάχιστον είχα την ευκαιρία και εγώ να τις διατρέξω, που βελτιώνουν κρίσιμες υποδομές, δίκτυα αποχέτευσης, επεξεργασίας λιμάτων, πολλά σημαντικά έργα αγροτικής οδοποιίας, παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν με την ποιότητα των σχολείων μας, αθλητικές πρωτοβουλίες όσον αφορά τις αθλητικές υποδομές, επενδύσεις που έχουν να κάνουν με την αλληλεγγύη, ίδρυση κοινωνικών παντοπολίων. Είδαμε πολύ ενδιαφέρον, αρκετοί από τους Δήμους που συμμετέχουν έχουν κινηθεί σε αυτήν την κατεύθυνση και βέβαια μια ξεχωριστή φροντίδα για τον τουρισμό μας. Πιστεύω ακράδαντα ότι η επόμενη πρόκληση και η επόμενη μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα μας είναι ο ορεινός τουρισμός, η επέκταση της τουριστικής περίοδου όλου το 12μηνο. Έχουμε γωνιές της Ελλάδος που όσοι τις γνωρίζουν μένουν άφωνοι και θέλουν όλοι να επιστρέφουν. Πολλοί δήμοι που συμμετέχουν σήμερα στη συνάντησή μας έχουν κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση, προκειμένου όμως να αναπτύξουμε οργανωμένα το τουριστικό μας προϊόν και να προστατεύσουμε το φυσικό μας περιβάλλον, κάτι το οποίο είναι πια απαράβατος όρος για οποιαδήποτε βιώσιμη αναπτυξιακή πρωτοβουλία. Χρειάζεται καλύτερη συνεργασία και καλύτερος συντονισμός. Πιστεύω ότι αναγνωρίζουμε τις οργανωτικές και διοικητικές δυσκολίες των μικρών ορεινών δήμων. Και θέλω από καρδιάς να σας συγχαρώ, γιατί ξέρω ότι δεν είναι εύκολο υπό τις συνθήκες αυτές, με συχνά προβλήματα υποστελέχωσης, να διοικείτε τους δήμους σας και να μπορείτε να ανταποκρίνεστε στις προσδοκίες των δημοτών σας. Και γι' αυτό και είμαι έτοιμος να συζητήσω και παρεμβάσεις στο θεσμικό πλαίσιο, έτσι ώστε να μπορούμε οργανωμένα να παρέχουμε υπηρεσίες οι οποίες να σας είναι χρήσιμες οριζόντια, όπως ενδεχομένως ένα νέο πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων προς μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, το οποίο να είναι προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες σας, με έμφαση στη διαχείριση των βιοαποβλήτων, στη διαχείριση των βλαστικών αποβλήτων, στην σωστή επεξεργασία των οργανικών αποβλήτων, και σύντομα το Υπουργείο θα είναι περιβάλλοντος και ενέργειας, θα είναι έτοιμο να κάνει ανακοινώσεις σε αυτήν την κατεύθυνση.
Ζητώ λοιπόν να μην περιορίσουμε τη συζήτηση αυτή μόνο στην αναζήτηση πόρων. Υπάρχουν πόροι διαθέσιμοι σημαντικοί, αλλά να σκεφτούμε πώς για αυτούς τους πόρους μπορούμε να τους αξιοποιήσουμε με παραγωγικό τρόπο και να τους μετατρέψουμε σε έργα τα οποία θα είναι πολλαπλώς χρήσιμα, έτσι ώστε να μπορέσουν οι μικροί ορεινοί μας δήμοι να γίνουν πραγματικοί πρωταγωνιστές της Ελλάδος που αλλάζει. Να κλείσω αυτή τη σύντομη εισήγηση και θα επανέλθω κατά τη διάρκεια της συζήτησης και στο τέλος επιχειρώντας να κωδικοποιήσω τα συμπεράσματα από αυτήν την συνάντηση, επαναλαμβάνοντας πόσο πιστεύω ακράδαντα μέσα μου στην ανάγκη στήριξης της Υπαίθρου και ως ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει πάρα πολύ το βουνό, έχω και ένα ιδιαίτερο λόγο, ένα ιδιαίτερο προσωπικό ενδιαφέρον να κάνω πράξεις, ιδέες και σχέδια που είχα εδώ και πολύ καιρό για το πώς μπορούμε να στηρίξουμε τους ορεινούς δήμους. Τώρα νομίζω ότι έχουμε την δυνατότητα, τη διάθεση, τους πόρους, αλλά και το πλαίσιο συνεργασίας για να μπορούμε να κάνουμε τέτοιες πολιτικές πράξεις. Λοιπόν, να ξεκινήσω δίνοντας, δεν ξέρω σου θες να πεις δύο κουβέντες, μετά θα πάμε στο Στέλιο και μετά θα ανοίξουμε τη συζήτηση. Δύο κουβέντες πραγματικά. Κύριε Πρωθυπουργέ, σε ευχαριστούμε για αυτή την πρόσκληση. Απλώς θέλω να καταθέσω, μπορεί να είμαι νέος, αλλά είμαι πλέον αρκετά χρόνια δήμαρχος, από το 2007, τη μοναδική εμπειρία. Εμείς, οι ορεινοί μικροί δήμοι, οι οποίοι μπορεί να μας βλέπετε σήμερα κουστούμαρισμένους, αλλά φοράμε φόρμα εργασίας στους δήμους μας, να έχουμε επικοινωνία με τους υπουργούς σας και πολύ καλή επικοινωνία και να πούμε την αλήθεια μας, αρκετά έργα, τα οποία λόγω της υποστελέχωσης δεν μπορούμε ενδεχομένως να απορροφήσουμε. Αλλά θα ήθελα να καταθέσω την προσωπική μου εμπειρία, λοιπόν, ότι πριν κάποιους μήνες είχαμε στείλει μια επιστολή ως Επιτροπή Ορεινών Δήμων Ελλάδος στον κύριο Γεραπετρίτη, στον κύριο Σκέρτσο, στον κύριο Κουτογιώργη, με κατεύθυνση εσάς, κύριε Πρωθυπουργέ, όπου λέμε ότι όντως τα προβλήματα των μικρών ορεινών δήμων δεν είναι τα προβλήματα των μεγάλων δήμων σε μικρή κλίμακα. Είναι, θέλουν μια άλλη προσέγγιση, θέλουν μια ορεινή πολιτική. Και καλούσαμε, αν ήταν δυνατόν, να είχαμε αυτή τη συνάντηση. Με έκπληξη, λοιπόν, σήμερα βλέπω αυτή την όμορφη συνάντηση με την παρουσία τόσων υπουργών και μάλιστα των αρμόδιων υπουργών επί των θεμάτων που άπτονται των ορεινών δήμων. Κύριε Πρωθυπουργέ, η οικονομία των ορεινών όγκων κυρίως είναι ο πρωτογενής τομέας και προσπαθούμε να δομήσουμε ένα τουριστικό προϊόν το οποίο θα αποτελέσει ένα δεύτερο σταθερό πυλώνα ώστε να μπορεί αυτές οι κοινωνίες και να ζήσουν και να αναπτυχθούν. Αυτές τις σκέψεις θέλω να καταθέσω σαν έτσι πρώτα λόγια και σας ευχαριστώ και πάλι για αυτή την ευκαιρία που μας δίνετε. Στέλιο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Χρόνια πολλά σε όλους. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία πέρα από τις χρηματοδοτήσεις και τα νούμερα που θα παρουσιάσουμε είναι ότι όλα αυτά περικλείουν το πολύ μεγάλο προσωπικό σας ενδιαφέρον και όσον αφορά όλους εμάς στην κυβέρνηση την αγάπη για τους ορεινούς δήμους της χώρας, γιατί δεν ξεχωρίζουμε μεγάλους ή μικρούς δήμους. Βλέπουμε παντού δημότες, ευκαιρίες για τη χώρα μας να πάει πιο μπροστά. Θα προσπαθήσω να διατρέξω την παρουσίαση όσο το πιο γρήγορα μπορώ. Η μεγάλη εικόνα δείχνει ότι υπάρχουν διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια στη διάθεσή μας. Συνολικά 375 εκατομμύρια ευρώ διατίθενται για διάφορες παρεμβάσεις από τακτικές και έκτακτες χρηματοδοτήσεις ή αναπτυξιακά εργαλεία διαφόρων υπουργείων. Φυσικά του Υπουργείου Εσωτερικών, περίπου 243 εκατομμύρια εξ αυτών, και φυσικά προγράμματα άλλων Υπουργείων, όπως κυρίως από το ΕΣΠΑ, από το Πράσινο Ταμείο, αλλά και από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως τα βλέπετε εδώ. Και χωρίς να μπω στις επιμέρους λεπτομέρειες για κάθε Δήμο ξεχωριστά από εσάς, θα πω ότι το βασικό ζήτημα που έχει να μας προσχολήσει από εδώ και πέρα, όσον αφορά την τακτική σας χρηματοδότηση, είναι να εμπεδώσουμε μία πραγματικά αναστροφή της τάσης ρύκνωσης των κεντρικών αφετελών πόρων που όλοι είχαμε την εμπειρία μέσα στην προηγούμενη δεκαετία της κρίσης και να μπορέσουμε να συντεριάξουμε αρμοδιότητες με πόρους με ένα τέτοιο τρόπο που να είναι προς όφελος των δημοτών σας. Περνώ σε μία γρήγορη παρουσίαση των βασικών παρεμβάσεων που έχουν να κάνουν με τις έκτακτες χρηματοδοτήσεις που δόθηκαν τα τελευταία χρόνια. Περίπου 52 εκατομμύρια ευρώ σε εσάς που βρίσκεστε σε αυτή την αίθουσα, είτε αυτό αφορά
από πληρωμή λήξης πρόθεσμων υποχρεώσεων που πήγαν στην πραγματική οικονομία για να την τεινώσουν, να την τονώσουν στη γειτονιά σας, 1,5 εκατομμύριο ευρώ, επιχορηγήσεις για την αποπληρωμή δικαστικών αποφάσεων, οι οποίες ήταν μια θηλιά στο δικό σας προϋπολογισμό, της τάξης των περίπου 3,6 εκατομμύρια ευρώ από το συνολικό πακέτο των 60 εκατομμυρίων, την αντιμετώπιση αναγκών που είχαν να κάνουν με τις επιπτώσεις της πανδημίας, εδώ μιλάμε για 7,7 εκατομμύρια ευρώ περίπου για εσάς, μικροί νησιωτικοί και μικροί ορεινοί δήμοι έτυχαν έκτακτης στήριξης τα προηγούμενα χρόνια, αλλά διευρύνθηκε το πακέτο της χρηματοδότησης με άλλους δήμους που πληρούν τα κριτήρια της ορεινότητας, με αποτέλεσμα τα έτη 2022 να έχουν διατεθεί περίπου 26 εκατομμύρια ευρώ μέσα από τους ΚΑΠ. Και επίσης, φυσικά, είχαμε τις έκτακτες αποδόσεις των κεντρικών αυτολών πόρων το 2022-2021, δύο έκτακτες ΚΑΠ, μία ήδη το 2022, συνολικά 13,8 εκατομμύρια ευρώ από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι και σήμερα. Όσον αφορά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις χρηματοδοτήσεις από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Ένα εργαλείο παραδοσιακό, πλέον περνάμε στην νέα εποχή από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων στο ΕΠΑ, στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Εδώ υπάρχουν διάφορα εργαλεία, είτε έκτακτα, φυσικές καταστροφές φυσικά, 13 εκατομμύρια ευρώ, αλλά φαινόμενα λειψιδρίας που πρέπει να αντιμετωπιστούν στους δήμους σας, 1,49 εκατομμύρια ευρώ, και φυσικά έργα του προγράμματος Φιλόδημος 2, περίπου 26 εκατομμυρίων ευρώ. Πάλι δεν χρειάζεται να αναφερθώ σε κάθε μία από τις επιμέρους περιπτώσεις των Δήμων σας, ούτε φυσικά για μεμονωμένα έργα που βλέπετε εδώ και τα οποία τα έχετε υπόψη σας ο καθένας ξεχωριστά. Το βασικό μας χρηματοδοτικό εργαλείο που δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια στο Υπουργείο Εσωτερικών, φυσικά, είναι το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Είναι μια μεγάλη δύναμη πυρός. Αναφέρθηκε ο Πρόεδρος προηγουμένως. Τα χρήματα αυτά είναι πολλά. Προς το παρόν, για τους 33 μικρούς ορεινούς Δήμους που είμαστε εδώ, έχουν ενταχθεί 109 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 150 εκατομμυρίων ευρώ. Και αυτά τα χρήματα μπορεί να μην λένε πολλά ως ευρώ, λένε πολλά όμως για τους δημότες σας, τα χιλιόμετρα αγροτικής οδοποίησης που κατασκευάζονται, τα έργα δικτύου που αντικαθίστανται για τη δημόσια υγεία ή για την αποτροπή διαρροών στο σύστημα ίδρυψης και φυσικά έργα αποχέτευσης. Αυτές οι τρεις κατηγορίες βλέπετε ότι περίπου έχουν απορροφήσει 52 εκατομμύρια ίδρυψη, 41 εκατομμύρια αγροτική οδοποία και 31 εκατομμύρια τα έργα αποχέτευσης. Αυτές είναι πολύ σημαντικές παρεμβάσεις για την καθημερινότητα των πολιτών. Θα συνεχίσουμε και το επόμενο χρονικό διάστημα τις εντάξεις έργων στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, όπως γνωρίζετε. Έχουμε καταφέρει να αυξήσουμε σημαντικά τον χρηματοδοτικό φάκελο και τις εντάξεις του τελευταίου χρόνου περίπου 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ, με αποτέλεσμα εκεί που αρκετοί δήμοι δεν είχαν έργα πριν από ένα χρόνο, σήμερα να είναι μόνο ένας τέτοιος δήμος που δεν έχει κάποιο έργο, κύριε Πρόεδρε, είναι μόνο ο μικρός δήμος της Γάβδου. Προσπαθούμε να ξεπεράσουμε και αυτό το μικρό πρόβλημα το οποίο έχει να κάνει με την αγροτική οδοποία στο συγκεκριμένο νησί. Όλοι οι υπόλοιποι ξέρετε ότι στο Υπουργείο έχετε ανοιχτή πόρτα από τον Μάκη του Βορύδη, τον Μιχάλη Σταυρονδάκη, φυσικά από μένα, και την άρεστη συνεργασία την οποία εμπεδώνει όλη η παρουσία και εγγύηση του Πρωθυπουργού με τους άλλους υπουργούς. Και αν υπάρχει χρόνος, κύριε Πρόεδρε, οποιοδήποτε από τους άλλους υπουργούς μπορεί να μιλήσει συγκεκριμένα για τα δικά του χρηματοδοτικά εργαλεία, εάν υπάρχει χρόνος στη συνέχεια. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι το βασικό στοιχείο είναι το ενδιαφέρον να αλλάξουμε όλοι μαζί μια σελίδα για μια πιο φωτεινή Ελλάδα και μια πιο φωτεινή αυτοδιοίκηση. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Έχουμε τις αναπλάσεις, όπου επίσης γνωρίζω ότι κάποιοι από εσάς έχετε εντάξει προγράμματα και θα χρηματοδοτηθείτε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Μιλήσατε πάρα πολύ για τα μονοπάτια, για τον πεζοπορικό τουρισμό, τον ορειβατικό τουρισμό. Εντός του επόμενου διμήνου, το Υπουργείο μας θα βγάλει την πρόσκληση με δικαιούχους τους Δήμους, με χρηματοδότηση που έχουμε πάρει από το Ταμείο Ανάκαμψης, για πεζοπορικές διαδρομές. Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει μέχρι 2,2 εκατομμύρια ευρώ αρδευτικό έργο, που κυρίως είναι αναβάθμιση δικτύων, τα οποία έχουν πραγματικά μεγάλη χρηστικότητα σε τέτοιους μικρούς δήμους. Είναι έργα τα οποία είτε δίνουν τη δυνατότητα για νέα δίκτυα, είτε για αναβάθμιση παλαιών. Βλέπουμε 6 Μαΐου λήγει το πρόγραμμα, μεθαύριο, και βλέπουμε ότι πραγματικά υπάρχουν πολλές αιτήσεις. Γνωρίζετε ότι η κυβέρνηση τα τελευταία 2,5 χρόνια έχει σταθεί δίπλα σας με χρηματοδοτήσεις που ξεπερνούν, και αναφέρομαι σε εσένα δάσκαλε που ξεκίνησε τη συζήτηση, πολλαπλάσια της ετήσιας χρηματοδότησης. Φανταστείτε δηλαδή ότι η κάποια ετήσια είναι 35 εκατομμύρια και εμείς σας έχουμε δώσει με διάφορες μορφές χρηματοδοτήσης πλάς 95 εκατομμύρια. Λοιπόν, να επιχειρήσω να συνοψίσω όσα πολύ ενδιαφέροντα άκουσα και να ξεκινήσω ευχαριστώντας σας και πάλι για την παρουσία σας εδώ.
για την ευθύτητα των παρεμβάσεών σας, αλλά και για το συγκεκριμένο των προτάσεών σας. Νομίζω ότι έχετε αντιληφθεί ότι είμαστε μια κυβέρνηση που δίνουμε έμφαση στα έργα και όχι στα λόγια και θέλουμε τελικά να κάνουμε απολογισμό αποτελέσματος και όχι ρητορικής δυνότητας. Λοιπόν, να επιχειρήσω να διατρέξω τα ζητήματα όπως τα παρουσιάσατε και όπως τα θέσατε. Το ζήτημα του προσωπικού το γνωρίζουμε πολύ καλά. Σας απάντησε ο Γενικός Γραμματέας για το διαγωνισμό, ο οποίος ήδη τρέχει και ο οποίος αποτελεί για μένα απόλυτη προτεραιότητα και ως προς την πίεση που ασκούμε στο Υπουργείο και στο ΑΣΕΠ, προκειμένου να μπορέσουμε να λύσουμε χρόνιες εκκρεμότητες με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε ειδικότητες στις οποίες πονάτε. Γνωρίζουμε καλά το ζήτημα της κινητικότητας. Δεν θέλω να φεύγει προσωπικό από τους Δήμους σας και να μπορείτε με αυτόν τον τρόπο να αισθάνεστε ότι αδυνατίζεται ακόμα περισσότερο στο κρίσιμο ζήτημα της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού. Και συγκράτησα με ενδιαφέρον και θέλω να το μελετήσω. Το ζήτημα του προσωπικού των ΚΕΠ, γνωρίζετε ότι αυτό είναι ένα χρόνιο πρόβλημα, το οποίο είχα διαχειριστεί και εγώ όταν ήμουν στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Ακούω με ενδιαφέρον ιδέες για μεγαλύτερη ευελιξία αξιοποίησης του προσωπικού. Θέλω να το συζητήσουμε και θα επανέλθουμε επ' αυτού με μια συγκεκριμένη πρόταση. Δεν μπορώ να δεχθώ όμως επί της αρχής ότι έχουμε προσωπικό το οποίο μένει αναξιοποίητο, ειδικά σε μικρούς δήμους ή υποαπασχολείται, καθώς ένα μεγάλο κομμάτι πια της δραστηριότητας που διεκπεραινόταν από τα ΚΕΠ έχει περάσει πια στην σφαίρα του Υπουργείου Ψηφιακής Μεταρρύθμισης και δεν απαιτείται πια η φυσική παρουσία στα ΚΕΠ, στην ένταση τουλάχιστον, στην έκταση του παρελθόντος. Το κράτησα αυτό και θέλω να επανέλθουμε παρακαλώ πολύ από το Υπουργείο και να έχω μια συγκεκριμένη πρόταση επί του ζητήματος αυτού. Νομίζω ότι στα ζητήματα των χρηματοδοτήσεων έχουν γίνει πολλά πράγματα. Και νομίζω ότι αναγνωρίζετε αυτό και σας ευχαριστώ, γιατί πράγματι έχουν διατηρηθεί πολλοί πόροι, αλλά το ζήτημα, όπως είπατε, είναι να μπορείτε να τους αξιοποιείτε. Και νομίζω στο Τρίτσις θα δοκιμαστούμε στην πράξη κατά το πόσο μετατρέπουμε σχέδια και εντάξεις σε πραγματικά έργα εντός του χρονοδιαγράμματος που έχουμε θέσει. Με απασχολεί το ζήτημα των ΚΑΠ. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορεί ο πληθυσμός να είναι το μόνο ή και το κυρίαρχο κριτήριο. Είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να σας απασχολήσει συνολικά ως ΚΕΔΕ. Δεν μπορεί όμως να μην λαμβάνουμε υπόψη την έκταση, την πληθυσμιακή πυκνότητα, τον αριθμό ενδεχομένως των χωριών ή των κοινοτήτων που πρέπει να καλύψει ένας Δήμος. Είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το ξαναδούμε. Θα αναμένω προτάσεις επ' αυτού, αλλά όπως ξέρετε είναι και ένα ζήτημα εσωτερικό, αλλά θέλω να ξέρετε ότι θα με έχετε σύμμαχο σε αυτό, διότι μπορεί μεν, όπως σας είπα, να είστε μικροί ως προς τον πληθυσμό. Είναι άδικο όμως να πρέπει να φέρετε εις πέρας υποχρεώσεις καλύπτοντας πολύ μεγάλη γεωγραφική έκταση με έναν αλγόριθμο κατανομής πόρων, ο οποίος μπορεί να ταιριάζει σε μια πόλη που μπορεί να έχει άλλες ανάγκες, αλλά σίγουρα καταλαβαίνω το ζήτημα το οποίο θέτεται και την ανάγκη να υπάρχει μια λελογισμένη ανακατανομή που να καλύπτει τις ιδιαιτερότητες των ορεινών δήμων. Έρχομαι τώρα στα επιμέρους ζητήματα τα οποία θίξατε. Παιδεία και υγεία. Έχετε δίκιο να λέτε ότι δεν μπορούμε να συζητάμε για συγκράτηση του πληθυσμού στην Ήπεθρο αν δεν έχουμε λύσει αυτά τα δύο βασικά ζητήματα, τα οποία είναι τα υποκείμενα, τα θεμέλια πάνω στα οποία μπορούμε να οικοδομήσουμε οποιαδήποτε σοβαρή αναπτυξιακή πολιτική όσον αφορά στην Ήπεθρο. Δεν πρόκειται να γίνουν περαιτέρω εξορθολογισμοί ως προς το διδακτικό προσωπικό των σχολείων εις βάρος των ορεινών δήμων. Άρα νομίζω ότι εκεί που έχουν γίνει εξορθολογισμοί είναι λογικοί. Θα κοιτάξουμε να φροντίσουμε να κρατήσουμε δασκάλους και καθηγητές στην υφιστάμενη διάταξη δυνάμεων που έχουμε στους ορεινούς δήμους. Δεν θέλω να αισθάνεστε σε καμία περίπτωση ότι είστε αδικημένοι στο ζήτημα της πρόσβασης στην παιδεία. Η υγεία είναι ένα διαφορετικό πρόβλημα. Μόλις καταθέσαμε το νομοσχέδιο για την πρωτοβάθμια υγεία. Αλλά είναι βέβαιο ότι στα πλαίσια του εξυγχρονισμού και του εξορθολογισμού του χάρτη υγείας θα πρέπει να ξαναδούμε συνολικά την διάταξη των δυνάμεων μας στην περιφέρεια. Κοίταζα την Καρδίτσα ως παράδειγμα. Ούτε του κόσμου τα περιφερειακά ιατρία. Αλλά είναι όλα προσαρχομένα. Άρα πρέπει και με τη συνεργασία των τοπικών δήμων να πάμε σε έναν εξορθολογισμό. Η τεχνολογία μπορεί να μας βοηθήσει πολύ, αλλά είναι βέβαιο ότι το χάρτη της υγείας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας θα πρέπει να τον ξαναδούμε μέσα από το πρίσμα της
κοινής λογικής και της δυνατότητας των πολιτών που κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές να έχουν την ιατρική φροντίδα που τους αξίζει, χωρίς όμως να διονύζουμε και δομές που μπορεί στα χαρτιά με να φαίνονται πολλές, αλλά στην πράξη να είναι παντελώς άχρηστες, διότι πολύ απλά δεν είναι στελεχωμένες. Ζητήματα που αφορούν τώρα την ανάπτυξη συνολικά. Πρωτογενής τομέας, τουρισμός και η σύνδεση των δύο με τον πολιτισμό, το τονίζω. Είναι ένα τρίπτυχο το οποίο δημιουργεί ουσιαστικά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ορεινής Ελλάδος. Άκουσα με πολύ ενδιαφέρον το ζήτημα των δεξαμενών για την πώτηση των ζώων. Να το δούμε αυτό, παρακαλώ, και να το κάνουμε και τυποποιημένα. Μου φαίνεται απλό πρόβλημα για να το λύσουμε. Οπότε παρακαλώ πολύ τα δύο Υπουργεία να δούμε την τυποποίηση επίλυσης αυτού του προβλήματος. Δεν μου φαίνεται ότι είναι κάτι εξαιρετικά σύνθετο. Επιμένω πολύ στα ζητήματα των χρήσεων γης και στα τοπικά χωρικά σχέδια τα οποία ούτως ή αλλιώς εκπονούνται από το Υπουργείο. Ως προς τις δασικές εκτάσεις έχουμε κάνει πολύ σημαντική δουλειά με παρεμβάσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα που πήγαιναν δεκαετίες πίσω. Και στο ζήτημα τώρα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχω εκπεφρασμένη άποψη για την προστασία των ορεινών όγκων από μεγάλες ανεμογεννήτριες. Εξάλλου με τον Γιώργο ήδη προχωρήσαμε το πρώτο στάδιο του προγράμματος «Απάτη τα βουνά» και είναι δεδομένο ότι δεν θα φτιαχτούν μεγάλες ανεμογεννήτριες σε ψηλά βουνά με υποδομές οι οποίες καταστρέφουν ουσιαστικά το βουνό προκειμένου να φτάσουν οι ανεμογεννήτριες εκεί. Θα επιχειρήσουμε να συγκεντρώσουμε το δυναμικό μας σε περιοχές που ήδη έχουν ανεμογεννήτριες και όπου έχουμε τοπικές κοινωνίες οι οποίες είναι πιο φιλικές προς την εγκατάσταση μεγάλων ανεμογεννητριών. Θα δούμε για το ζήτημα του τέλους να έχετε μεγαλύτερη ευελιξία στο πώς μπορείτε να το κατανέμετε. Και είναι βέβαιο ότι δεν πρόκειται να γίνουν μεγάλες ανεμογεννήτριες σε περιοχές όπου έχουμε οργανωμένη αντίδραση, η καθολική αντίδραση όπως έχουμε σε διάφορες περιοχές. Το ίδιο δεν ισχύει για τα φωτοβολταϊκά όμως. Εκεί στα φωτοβολταϊκά θέλουμε να δώσουμε. Σας μίλησε ο Κώστας για τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε να σας δώσουμε την δυνατότητα να κινηθείτε και σε επίπεδο τοπικών ενεργειακών κοινοτήτων. Πήγα και είδα το μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό σήμερα στη χώρα, είναι στην Κοζάνη, είναι 200 μεγαβάτ, είναι σε μια έκταση που δεν είναι στην πραγματικότητα ούτε απολύτως ορεινή, ούτε είναι γεωργική, ούτε βοσκάνε ζώα. Έχουμε τέτοιες εκτάσεις όπου δεν ανταγωνιζόμαστε γη υψηλής παραγωγικότητας, στην οποία δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση ΑΠΕ, αλλά όπου δεν θεωρούμε ότι έχουμε συγκρούσεις με την κτηνοτροφία και οι οποίες είναι και αρκετά απομονωμένες και σίγουρα τις ξέρετε εσείς που είναι αυτές. Άρα πιστεύω περισσότερο στο κομμάτι των φωτοβολταϊκών, ειδικά για τις περιοχές τις ορεινές και στη δικιά σας συνεργασία για να δούμε πού θα τα βάλουμε, έτσι ώστε να μην έχουμε κάποια ιδιαίτερη όχληση. Βέβαια, απ' την άλλη, δεν μπορούμε να ζητάμε να πέσουν οι λογαριασμοί του ρεύματος και να λέμε όχι σε οποιαδήποτε επένδυση που έχει να κάνει με ΑΠΕ. Διότι η ΑΠΕ είναι η φτηνότερη μορφή ενέργειας την οποία έχουμε στη διάθεσή μας και φυσικά θα σας βοηθήσει πάρα πολύ και σε τοπικό επίπεδο. Πήγαμε στη Χάλκη, κάναμε μια ωραία ενεργειακή κοινότητα, η οποία ουσιαστικά πρακτικά σχεδόν μηδενίζει τους λογαριασμούς ρεύματος για την τοπική κοινωνία. Θέλουμε να έχετε όφελος και εσείς και οι δημότες σας από την εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Πάντα με απασχολεί το ζήτημα της φορολογικής μεταχείρισης των πολιτών οι οποίοι κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές. Ναι, εγώ συμφωνώ επί της αρχής ότι υπό Επιτροπή Νησιωτικότητας και Ορεινότητας πρέπει να σπάσει τα δύο. Θα το εισηγηθώ στον πρόεδρο της Βουλής. Είναι άλλα τα προβλήματα των νησιωτικών περιοχών και άλλα τα προβλήματα των ορεινών περιοχών και δεν πρέπει κατά ανάγκη να τα βλέπουμε μέσα από το ίδιο πλαίσιο. Άκουσα με ενδιαφέρον τη σκέψη για ένα πρόγραμμα του ΑΕΔ για τους ορεινούς δήμους. Να το δούμε αυτό. Το πρόγραμμα για τις μεγάλες ηλικίες έχει τρέξει πολύ καλά, αλλά ενδεχομένως να μπορούμε να σκεφτούμε κάτι πιο εξειδικευμένο. Τώρα ο ΑΕΔ είναι σε φάση, δεν τον λέμε και ο ΑΕΔ, δημόσια υπηρεσία απασχόλησης πια, αλλά θα μιλήσουμε, θα επικοινωνήσουμε με το διοικητή, να σκεφτούμε κάτι ειδικό για τις ορεινές περιοχές. Και βέβαια, αναφερθήκατε και σωστά στο ζήτημα των ΟΧΕ. Αυτό είναι το μοντέλο το αναπτυξιακό
για το μέλλον. Το δοκιμάζουμε με την βοήθεια του Σταύρου του Μπαίνου σε μεγάλη έκταση στη Βόρεια Εύβοια και ο σκοπός είναι ακριβώς αυτό να μπορούμε να το μεταλαμπαδεύσουμε και σε άλλες περιοχές. Και αν υπάρχουν περιοχές οι οποίες ενδιαφέρονται ιδιαίτερα και σε επίπεδο διαδημοτικής συνεργασίας, επιμένω σε αυτό, να μπουν σε αυτή τη λογική, μην διστάσετε να κινηθείτε σε αυτή την κατεύθυνση. Άκουσα με πολύ προσοχή τον Αντρέα να αναφέρεται, ας πούμε, στις συνέργειες που μπορεί να υπάρχουν με τα άγραφα ή και με την, και με την λίμνη πλαστήρα. Είναι ένα εργαλείο το οποίο μας ενδιαφέρει να το αναπτύξουμε περισσότερο. Και βέβαια, μιας και μιλήσαμε τώρα για τα επιμέρους ζητήματα, είμαι πάρα πολύ θετικός στο να δουλέψουμε μαζί σας και ενδεχομένως μπορούμε να δουλέψουμε μαζί και, και με το δίκτυο της Πίνδου, να κάνουμε μία μελέτη. Θα βάλουμε εμείς τα λεφτά, αλλά θέλουμε τη δικιά σας τεχνογνωσία, που να βλέπει ολιστικά τα ζητήματα της ορεινής ανάπτυξης και ενδεχομένως με μία σειρά από προγράμματα τα οποία είναι πιλωτικά. Δηλαδή, μιλάτε για αναπτυξιακές, μίλησες για αναπτυξιακές επιχειρήσεις. Τι σημαίνει μια τοπική αναπτυξιακή δημοτική επιχείρηση που ασχολείται με τουρισμό και πρωτογενή τομέα? Δεν ανακαλύπτουμε την πυρίτιδα. Λίγο πολύ παρεμφερή πράγματα θα κάνετε. Άρα, όπου έχουμε βέλτιστες πρακτικές, τις οποίες να μπορούμε να μοιραστούμε, να σιγουρευτούμε ότι αυτά μπορούμε με κάποιο τρόπο να τα τυποποιήσουμε και να τα θέσουμε στη συνέχεια στη διάθεσή σας. Διότι πιστεύω ακράδαντα ότι αυτό το πλαίσιο που συνδυάζει ποιοτική πρωτογενή παραγωγή. Και στηρίξαμε τους κτηνοτρόφους και το ξέρουν καλά οι κτηνοτρόφοι ότι τους στηρίξαμε παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν τώρα. Και αυτό αποτυπώθηκε και στις τιμές του γάλακτος. Τι είχα δώσει εγώ μια δέσμευση ότι θα καταπολεμήσουμε τις παράνομες ελληνοποιήσεις. Το πετύχαμε σε μεγάλο βαθμό και γι' αυτό και έχουμε καλές τιμές. Είναι η άλλη όψη του νομίσματος. Τις χρειαζόμαστε όμως για τους κτηνοτρόφους μας. Άρα ποιοτικά αγροτικά προϊόντα. Τουρισμό όλο τον χρόνο και προσοχή, όχι μόνο τουρισμό. Είπες κάτι, Δήμαρχε, πολύ ενδιαφέρον. Θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα θέλουν πια να ζήσουν και να δουλέψουν από τις περιοχές σας. Είναι τέτοια η μοναδικότητα της ποιότητας ζωής στην ελληνική Ήπεθρο, που αν κάποιος έχει καλό ίντερνετ, αυτό είναι κάτι το οποίο ούτως ή αλλιώς πια είναι σε φάση που το λύνουμε. Και τις βασικές υπηρεσίες παιδείας, υγείας και προσβασιμότητος, μην εκπλαγείτε καθόλου. Το βλέπετε ήδη, φαντάζομαι. Θα το βλέπετε σίγουρα στην Ήπειρο. Άνθρωποι που έρχονται πια και δεν επισκέπτονται απλά, αλλά επιλέγουν να ζήσουν στις περιοχές αυτές και να παρέχουν υπηρεσίες. Είναι ψηφιακοί νομάδες. Άνθρωποι μπορούν να ζήσουν και να δουλέψουν από οπουδήποτε. Γιατί να μην το κάνουν και από τις δικές σας περιοχές. Και βέβαια η ήπια τουριστική ανάπτυξη, η οποία συνδέεται με την ομορφιά της φύσης και με την ανάδειξη του πολιτισμού, μονοπάτια. Επέμενα πολύ για το πρόγραμμα των μονοπατιών. Θέλω να το δείτε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Νέες δουλειές που θα προκύψουν γύρω από τον ορεινό τουρισμό, διαδρομές από mountain biking μέχρι ορεινή χιονοδρομία. Αναφέρομαι σε δραστηριότητες των λεγόμενων του αθλητισμού της Ήπεθρου. Ο Δήμαρχος ξέρει πόσο καλά δούλεψε ο Παρνασσός φέτος μετά από πολύ καιρό και οι ορεινοί προορισμοί δούλεψαν καλά τουριστικά μετά από 2 χρόνια και είμαστε πολύ ανακουφισμένοι, μας βοήθησε και η φύση με αρκετό χιόνι φέτος. Αλλά αυτό είναι ένα μοντέλο το οποίο κάθε περιοχή σας έχει κάτι να αναδείξει σε αυτή την κατεύθυνση. Και βέβαια οι περιοχές εκείνες οι οποίες είναι και ορεινές και παραθαλάσσιες έχουν και τον απίστευτο συνδυασμό να μπορείς να είσαι στο βουνό το πρωί και στη θάλασσα το απόγευμα. Είναι μοναδικές εμπειρίες αυτές για επισκέπτες οι οποίοι έρχονται και δεν τις ξεχνούν και γι' αυτό και θέλουν να ξαναέρθουν. Και η δικιά μας στρατηγική είναι στρατηγική διεύρυνσης του τουριστικού προϊόντος όλο τον χρόνο. Και αυτό προφανώς συνδέεται με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων στο βουνό. Και δεν μου αρέσει τόσο να μιλάω για τουρισμό, όσο να μιλάω για εμπειρίες. Είναι μια συνολική εμπειρία. Θα έρθει ο άλλος, θα μείνει σε ένα ωραίο κατάλημα, θα φάει το τοπικό φαγητό, θα κάνει μια ωραία εκδρομή, θα ακούσει λίγο παραδοσιακή μουσική. Αυτές οι συνολικές εμπειρίες λοιπόν που μπορούμε να παρέχουμε στην ορεινή Ελλάδα είναι μοναδικές. Και είναι χρέος μας αυτές να τις αναδείξουμε, έτσι ώστε να μπορέσουμε και εσάς να σας βοηθήσουμε, όχι απλά να κρατήσετε κόσμο στα χωριά σας, στους δήμους σας, αλλά να έρθει περισσότερος κόσμος και να επιστρέψει πίσω στα χωριά. Και εκεί ενδεχομένως να κάνουμε σκέψεις τι σημαίνει, τι διευκολύνση δίνουμε σε κάποιον ο οποίος φεύγει από την πόλη και γυρίζει στο χωριό. Είναι κάτι το οποίο μας έχει απασχολήσει. Είναι ιδέα ακόμα, δεν το έχουμε μετατρέψει από ιδέα σε ένα σχέδιο το οποίο να έχει συγκεκριμένα κίνητρα. Το ακούω όμως πολύ έντονα. Και επίσης να πω και κάτι ακόμα το οποίο
έχει, και να κλείσουμε αυτό, έχει μια ενδιαφέρουσα πολιτική διάσταση που νομίζω θα την καταλάβετε. Υπάρχουν χώρες της Ευρώπης όπου υπάρχει ένας εντονότατος διχασμός μεταξύ πόλεων και περιφέρειας. Δείτε, ας πούμε, τι γίνεται σε μεγάλο βαθμό στη Γαλλία, ο οποίος έχει και πολιτικές προεκτάσεις. Η εγκαταλειμμένη περιφέρεια και οι πόλεις οι οποίες αναπτύσσονται. Δεν το έχουμε αυτό στην Ελλάδα. Και δεν πρέπει ποτέ να επιτρέψουμε να γίνει. Δεν πρέπει να αισθάνονται, δηλαδή, δεν πρέπει να αισθάνεται η περιφέρεια ότι είναι εγκαταλειμμένη από το κράτος σε τέτοιο βαθμό ώστε να κυοφορούνται αντιδράσεις που μπορεί να πάρουν κάποια στιγμή και ένα πολιτικό χαρακτήρα. Η ζωή ακόμα στην περιφέρεια, παρά τις δυσκολίες, μπορεί να είναι καλύτερη ενδεχομένως από τη ζωή στις πόλεις, και πιο φτηνή και πιο ποιοτική. Και όσο τα ζητήματα της ποιότητας ζωής ανεβαίνουν στην προτεραιότητα των πολιτών, το να ζει σε ένα ωραίο φυσικό περιβάλλον, το να μπορούν ενδεχομένως τα παιδιά σου να πηγαίνουν σε ένα σχολείο που να έχουν 5 μαθητές και όχι 20. Μπορεί να κάποιος θα μπορεί και θα πρέπει, αν έχει ένα καλό δάσκαλο, να το δει ως πλεονέκτημα, όχι ως μειονέκτημα. Αυτό έχει πολύ καλύτερη δυνατότητα επαφής με το δάσκαλο. Όλα αυτά λοιπόν είναι συγκριτικά πλεονεκτήματα τα οποία πρέπει να αξιοποιήσουμε. Προτείνω λοιπόν με τη συνεννόηση και του δικτύου και με μια υποστήριξη από τη γραμματεία της κυβέρνησης να δρομολογήσουμε μια πολύ μικρή ομάδα εργασίας, η οποία εντός 6 μηνών θα εκπονήσει ένα master plan για την ορεινή Ελλάδα, που θα ξεκινάει από τα βασικά ζητήματα τα οποία θα έχουμε αναδείξει, αλλά θα προσφέρει έναν οδικό χάρτη, ο οποίος ενδεχομένως να είναι αξιοποιήσιμος για όλους σας για την επόμενη μέρα. Νομίζω ότι κάλυψα τα πιο πολλά θέματα στα οποία ήθελα να αναφερθώ. Θα μπορούσα να μιλάω παρά... Με το... δεν είπα για τα ΕΛΤΑ και τις τράπεζες. Πρέπει να κάνουμε μια κρούση και ενδεχομένως αυτή να έχει και κανονιστικό χαρακτήρα. Να συνοηθούν οι τράπεζες μεταξύ τους, να έχουν ένα τουλάχιστον υποκατάστημα σε κάθε Δήμο. Δηλαδή, εκεί που υπάρχουν να μην κλείσουν. Μπορεί να μην μπορούν να προσθεθούν καινούρια. Αυτό είναι δικό μας ζήτημα. Καταλαβαίνω την μεγάλη σημασία. Είχα κάνει εγώ προσωπικά την παρέμβαση, αλλά δεν είναι... Μακάρι να μπορούσα να παρεμβαίνω παντού, αλλά δεν λειτουργεί έτσι μια οργανωμένη κυβέρνηση. Πρέπει να το θεσμοθετήσουμε με κάποιο τρόπο αυτό και θα το εξηγήσουμε στις τράπεζες ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει, και αν χρειάζεται να το επιβάλλουμε κανονιστικά ως υπηρεσία κοινής ωφέλειας, θα το επιβάλλουμε με αυτόν τον τρόπο. Οπότε, και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα υπάρχει follow-up. Αφενός τα θέματα του Υπουργείου Εσωτερικών μιλάτε ούτως ή αλλιώς, αλλά στα υπόλοιπα, και μιλάτε νομίζω και με τους υπουργούς απευθείας, δεν θέλουμε να παρεμβαίνουμε εμείς, και οι υπουργοί ξέρουν ότι πρέπει να μιλάνε στους δημάρχους και δεν έχουμε όριο. Έτσι, δεν έχουμε κάτω ανάλογα με το μέγεθος να προηγούνται πάντα οι πιο μεγάλοι δήμοι. Και από εκεί πέρα, σε συνεννόηση με τη γραμματεία της κυβέρνησης, με τον κύριο Σκέτσο, τον κύριο Κοντογιώργη, θα δουλέψουμε λίγο πιο συστηματικά το master plan, καθώς και κάποιες παραπάνω ιδέες μπορεί να έχουμε για όχι. Και νομίζω ότι εκεί ενδεχομένως και ο Σταύρος ο Μπένος να μπορεί να θέλει να βοηθήσει, να κάνουμε κάποιες πιλωτικές όχι που να έχουν... Εγώ θα ήθελα να δω μια πιλωτική όχι που να έχει μόνο ορεινό.